Σε γιορτή εξελίχθηκε η χθεσινή κουρά των προβάτων στο δρυμό στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου στο Ρέθυμνο, όπου μαζεύτηκαν όπως παλιά εκτινοτρόφοι για να κουρέψουν τα πρόβατα όλοι μαζί, αλλά και για να δουν πώς γίνεται όσοι βρέθηκαν εκεί. Έχουν σταματήσει πια να γίνονται κουρές, δηλαδή εγώ παλιότερα με φωνάζαν ας πούμε, να πάω σε κουρές και να πάμε να κουρέψουμε τα πρόβατα, να διασκεδάσουμε. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, μαζευόμαστε όλοι και βοηθάει ο γης τον άλλο μας. Είναι η γιορτή των προβάτων, δηλαδή η κουρά τους. Πώς γίνεται όμως η κουρά και τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία? Κάποιοι από αυτούς πιάνουν τα πρόβατα, τα βάζουν κάτω, τους δένουν τα πόδια, τα μπουζάζουν που λέμε εμείς και μετά στην πορεία οι υπόλοιποι κουρεύουν. Κατόπιν βέβαια περνούν και οι κοπελιές να πάνε το κέρασμα, τη ρακή, το σκοτάκι που σφάξανε τα ζώα τέλος πάντων για να κάνουν αντικριστό ή ό,τι άλλο μεζέ έχουν φτιάξει. Όπως ένα πανηγύρι. Ένα ακριβώς μετά την κουρά θα κάτσουμε να φάμε, να πιούμε και όσο αντέξουμε. Εμείς και του χρόνου αφεντικά και του χρόνου. Πάρτε τον αέρα σα, κάστε κάμπτο για τι φραπέ. Το γλέντι παλιότερα γινόταν στην εξοχή, ενώ κάποιοι κούρευαν χωρίς να είναι κτηνοτρόφοι για να πάρουν το μαλλί. Τους δίνανε από ένα πρόβατο ή από δύο μαλλιά, ας πούμε, το οποίο το ονομάζανε και τον μπογκάρι. Και τον μπογκάρι και το παίρνανε μαζί τους και κάνανε και αυτοί τα ρούχα τους. Σήμερα το μαλλί δεν έχει πολύ ζήτηση. Τα παλιά χρόνια βέβαια το χρησιμοποιούσαν, το θέλανε όλοι. Οι γυναίκες, ας πούμε, στα χωριά, όλο τον υπόλοιπο χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο τους, τον περνούσαν να φτιάχνουν η μια στον αργαλιό, η άλλη να το ξένει το μαλλί, η άλλη να φτιάχνει πουλόβερ. Τέτοια πράγματα, κάλτσες, τσουράπια που τα λέγανε δηλαδή τότε. Σε μια κουρά μπορούν να κουρευτούν πάνω από 500 πρόβατα μέσα σε μια ημέρα. Οι νέοι οι οποίοι μπορούν και έχουν ασχοληθεί σε αυτό το κλάδο τώρα και έχουν εξειδικευτεί και είναι τα χέρια τους μηχανές. Σήμερα η βοσκή είναι μια επάγγελμα. Έχει ασχοληθεί ο νέος κόσμος, αφερπίνη κόρη μου είναι νέος αγρότης.